Λέει το σχέδιο το οποίο καταρτίστηκε για τη διαχείριση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αρχής γενομένης από την ενημέρωση βεβαίως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης των Νοσημάτων. Αφού γίνει η ενημέρωση στη βάση ενός εντύπου που έχουν ήδη στα χέρια του στο Υπουργείο Υγείας, θα υπάρξει νοσηλεία σε ειδικό θάλαμο σε νοσοκομείο για 14 ημέρες. Τέτοιοι θάλαμοι έχουν δημιουργηθεί στα νοσοκομεία Λεμεσού και Λευκοσίας, όπως γνωρίζουμε. Εάν είναι παιδάκι, τότε θα πάει στο μακάριο. Θα πάρουν φαρμακευτική αγωγή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, εφόσον δεν υπάρχει φάρμακο για τον κορονοϊό, ενώ ταυτόχρονα θα τρέχει και η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών με βάση έναν ειδικό αλγόριθμο. Θα καθορίσουν λοιπόν τις στενές επαφές, όπως θα τις δηλώσει ο ίδιος ο ασθενής στο Υπουργείο Υγείας, και θα πούν ότι με όσους συναναστράφηκα τις τελευταίες μέρες πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν σε εξετάσεις, και εάν το κρούσμα έχει ταξιδέψει, τότε σε αυτή την περίπτωση θα ελεγχθούν, αφού σπάσει βεβαίως το απόρριτο μέσα από τις εταιρείες τις αεροπορικές, θα ελεγχθούν όσοι κάθονταν κοντά του. Η πληροφορία που έχουμε είναι η σειρά μπροστά, η σειρά που κάθεται το επιβεβαιωμένο κρούσμα και η σειρά πίσω. Σε κάποιες χώρες γίνονται δύο σειρές. Εάν μέσα από και αυτούς τους ελέγχους προκύψει και κάποιο άλλο επιβεβαιωμένο κρούσμα, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως καταγράφεται στο γραφικό μας.